ότι κατά 95-97% χρήματα δεν δόθηκαν. Απλά τα προηγούμενα ομόλογα και με βάση και το επιτόκιο ξαναπήγανε και πήγανε λίγο πιο μακριά. Δηλαδή στην ουσία πρέπει να κάνουμε. Πάμε λίγο στο αύριο. Εγώ λέω το εξής. Ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό το πρόγραμμα που σας είπα προηγούμενα. Και το δεύτερο πράγμα, είπα τη λογική της επαναδιαπραγμάτευσης και το οποίο έχει μέσα και την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Σε περίπτωση, εμείς, λοιπόν, σε περίπτωση που δεν δεχτούν, γιατί είδατε υπάρχει τι έγινε. Περίπτωση, βγήκανε για αγορές, ναι, αλλά υπάρχει, και κλείσαν οι αγορές στα μούτρα μας. Και η τρομερή, πώς να το πω, το τρομερό αιθιολόγημα ότι αυτό το κάνανε για να καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αυτά είναι αστεία. Δεν το λέει κανείς σοβαρά. Α, εντάξει, να το κρατήσουμε αυτό που λέει. Παρακαλώ, να το κρατήσουμε. Το ότι είναι ένα μάθημα για όλους. Να το κρατήσουμε. Το ότι είναι ένα μάθημα για όλους. Είναι μάθημα. Να το κρατήσουμε. Όχι, γιατί λέμε λίγο. Πάμε λίγο, μην πάμε στο πλάνο. Αν υπάρξουν ανάγκες χρηματοδότησης. Εγώ σας λέω για τις ανάγκες χρηματοδότησης. Έτσι. Δεν σας λέω για κάτι άλλο. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε όλοι και το ξέρουμε ότι υπάρχει ένας όρος στη χρηματοδότηση πάντοτε που λέγεται τόκος. Δεν είναι το ένα θέμα. Είναι το δεύτερο κομμάτι του στο οποίο υπάρχει είναι πρόγραμμα που μπορεί να λύσει και το πρόβλημα και του υπόλοιπου του χρέους. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόγραμμα το δικό μας. Εμείς αυτό λέμε. Λοιπόν. Αυτό θα πάμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε. Κύριε Μελά, σε εσάς για να κλείσουμε.